Λοιπόν, να πάμε στο αγαπημένο έτσι πάνελ πάντα όλων των διοργανώσεων μας, που δεν είναι άλλο από αυτή των επιτυχημένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, των προσώπων, των ανθρώπων που κοινοτομούν, επιχειρούν παρά τις αντίξωες συνθήκες. Είχαμε την οικονομική κρίση που λέγαμε, τώρα μας ήρθε και η ανθρωπιστική. Αλλά ό,τι και να έχουμε, όποια κρίση και να έχουμε, πρέπει εμείς να την στρέψουμε σαν ευκαιρία. Και πραγματικά είναι τιμή για εσάς που Σάββατο έτσι μια δύσκολη μέρα βρεθήκατε κοντά μας. Θα ήθελα λοιπόν να μας παρουσιάσετε τις δράσεις σας μέσα σε ένα επτάλεπτο, ξεκινώντας από εσάς κύριε Τζόρτζη, μια εταιρεία πολύ δυναμική, μια εταιρεία που έχει πολύ βραβευθεί με τα προϊόντα της και αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μας πείτε πώς τα καταφέρνετε σε μια τέτοια περιοχή μακρινή με τα χίλια μύρια προβλήματα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Τζορτζής Μιχάλης. Είμαι από εδώ, από τη Λέσβο και δραστηριοποιούμε στο Ελαιόλαδο. 11 χρόνια. Μία μικρή βιοτεχνία οικογενειακή τυποποιεί ελαιόλαδο, βιολογικό και συμβατικό. Προέρχομαι από οικογένεια ελαιοκαλλιεργητών. Είμαι τέταρτη γενιά. Πρώτος φύτεψε, δεύτερος καλλιέργησε, τρίτος μεγάλωσε, τέταρτος έβαλε τα πράγματα στις βάσεις που έπρεπε να μπουν χρόνια. Δεν ήμουν από αυτός που ξύπναγα το πρωί για να πάω το Σαββατοκύριακο στα κτήματα. Ήθελα να πάω στο ποδόσφαιρο, ήθελα να πάω στο ποδήλατο κτλ. Δεν ακολούθησα την γεωργία. Ίσα-ίσα βρέθηκα στη Χαλκίδα 4 χρόνια, πήρα το πτυχίο ΤΕΗ Μηχανολογίας. Δούλεψα 7 χρόνια σε διάφορες επιχειρήσεις Αθήνα, Μυτιλίνη. Ένιωσα ότι έκλεισε ο κύκλος και ότι κάτι έπρεπε να κάνω μόνος μου. Το μόνος μου έπεσε η ιδέα του πατέρα που τόσα χρόνια του είχε στο μυαλό του, η ενασχόληση με την ελαιοκαλλιέργεια. Γνωρίζαμε ότι υπήρχε υψηλής ποιότητας προϊόν στη δική μου περιοχή, όπως και σε άλλες περιοχές του νησιού. Όμως όλα αυτά τα χρόνια η διάθεση ήταν χύμα στους εμπόρους χονδρικής που έφευγε στην Ιταλία, στην Αθήνα ή οπουδήποτε αλλού. Αυτό που κάναμε πριν από 11 χρόνια ήταν να σχεδιάσουμε λοιπόν μία μικρή βιοτεχνία, να μπορέσουμε να τυποποιήσουμε τα δικά μας ελαιόλαδα και να τα διαθέσουμε στην τοπική ή στην ελληνική αγορά. Γρήγορα όμως άρχισε να ξεφεύγει ο σχεδιασμός αυτός. Η επιχείρηση τώρα φτάνει σε 11 χώρες. Το ελαιόλαδο της Λέσβου, σαφώς και δεν φτάνει το δικό μας ελαιόλαδο. Δημιουργήσαμε μία κάθετη μονάδα. Η μονάδα αποτελείται από την ελαιοκαλλιέργεια βέβαια των δικών μας κτημάτων, το ελαιοτριβείο, την τυποποίηση και την εμπορία. Το ελαιοτριβείο ακολουθείται από 350 καλούς παραγωγούς, 50 εκ των οποίων είναι βιολογική παραγωγή. Είναι μια άτυπη ομάδα. Καλλιεργούν με δικές μας οδηγίες και με τη βοήθεια κάποιων γεωπόνων εδώ στο νησί. Σέβονται και αποδέχονται τους τρόπους που πρέπει να παραχθεί το προϊόν. Και από εκεί και πέρα απολαμβάνουν ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα τιμής σε σχέση με συμβατικά ή με άλλου είδους ελαιόλαδα τα οποία πουλούνται στο νησί από παραγωγούς. Επενδύσαμε στην εμφάνιση των συσκευασιών και από το 2009 και μετά συμμετάσχουμε σε όλους τους διεθνείς και τοπικούς, ελληνικούς μάλλον, διαγωνισμούς ποιότητας. 28 βραβεύσεις, 3 είναι συσκευασίας και οι υπόλοιπες είναι ποιότητας. Φέτος 4 χρυσά, Λονδίνο, Ιταλία, 2 Ελλάδα. Τον επόμενο μήνα είμαι καλεσμένος στο Υπουργείο Γεωργίας της Ιταλίας για βράβευση στη Ρώμη ως καλύτερο ελαιόλαδο από 400 βιολογικά ελαιόλαδα. Νιώθω πολύ υπερήφανος γι' αυτό και το μοιράζομαι μαζί σας. Όμως, υπάρχει και το όμως. Επιχειρούμε στο πιο δύσκολο σημείο της οικονομίας της Ελλάδος. Νιώθουμε ότι είμαστε ο σάκος του μπόξ για να φάμε ξύλο από την εφορία,
από το ΙΚΑ, από όλους αυτούς που θεωρούν ότι εμείς είμαστε η αγελάδα που μπορεί να ζήσει το κράτος. Όχι την Ελλάδα, το κράτος. Δίνουμε δουλειά σε κάποιες οικογένειες. Παρόλα αυτά δυσκολευόμαστε, ντρεπόμαστε, είμαστε αναγκασμένοι κάποιες φορές να το μαρτυρήσουμε αυτό, αλλά δεν υποφέρεται η κατάσταση. Δεν υποφέρεται η νησιωτικότητα, παρότι είμαστε ουσιαστικά μια ανάσα από την Αθήνα, αν σκεφτείτε την παγκοσμιότητα, αν σκεφτείτε ολόκληρη τη γη. Δεν υποφέρεται η αδιαφορία όλων αυτών που θα έπρεπε να είναι δίπλα μας. Σας το λέω ότι ουδής έχει πάρει είδηση ότι αυτό εδώ το μικρό λαδάκι που βγάζω εγώ από τη Λέσβο έχει φτάσει να είναι στα κορυφαία 10, 15 ή 20 ελαιόλαδα του κόσμου. Ουδής, δεν ζητάω βοήθεια οικονομική, ζητάω βοήθεια άλλου είδους, λιγότερης γραφειοκρατίας, επίλυσης προβλημάτων μεταφορών, επίλυσης προβλημάτων αισθήματος μοναξιάς τέλος πάντων και απουσίας μέσα από τον ελαιόνα. Εμένα η δουλειά μου προέρχεται από την αγροτική παραγωγή. Αυτοί που με στηρίζουν είναι οι αγρότες, οι ελαιοκαλλιεργητές, βιώνουν μοναξιά και ανυπαρξία βοήθειας. Από γεωπόνους, από λογιστές πλέον, αφού μπήκαν και οι αγρότες στο κομμάτι της οικονομίας και των βιβλίων. Όπως θέλετε πέστε το. Προσπαθούμε όσο μπορούμε σε αυτούς τους ανθρώπους που μας ακολουθούν να αναπληρώσουμε εμείς αυτά τα κενά. Παρ' όλα αυτά, κλείνοντας, θέλω να πω ότι θα συνεχίσω όσο μπορώ και με όση δύναμη έχω να διαφημίζω το ελαιόλαδο της Λέσβου. Πιστέψτε με, η μοναδικότητα της ποικιλίας μας, των δύο ποικιλιών μάλλον, το έχει κάνει μοναδικό στον κόσμο. Δεν υπάρχει δοκιμαστής γευσηγνώστης αναγνωρισμένος να μην σηκώνει ψηλά τα χέρια όταν γεύεται ελαιόλαδο Μυτιλινιό. Όχι ελαιόλαδο μόνο Τζορτζί, αλλά τις 24 εντικέτες, τις 24 εταιρείες που από εδώ, από αυτό το νησί, τα τελευταία χρόνια στέλνουν ελαιόλαδο στο εξωτερικό. Δεν θα σας κουράσω άλλο. Μπορέσουν και οι υπόλοιποι να σας ενημερώσουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δέσποινα Καλιάλη, από τα Θερμά Σπα Μυτιλίνης. Έναν χώρο μαγικό. Υποσχέθηκα την επόμενη φορά θα έρθω. Την επόμενη. Εγώ καταρχήν θα... Καλησπέρα. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση, την επιμονή και την υπομονή. Ο λόγος για τον οποίο θεωρώ ότι προσκλήθηκα κιόλας είναι στο θέμα της καινοτομίας όσο αφορά την ιδιωτική πρωτοβουλία στη δημόσια περιουσία. Δηλαδή στο γεγονός το ότι τα συγκεκριμένα λουτρά ήταν δημοτικά. Αυτό που θέλω να πω εγώ, να ξεκινήσω και να πω ότι είναι το δικό μου είναι ένα παράδειγμα ακριβώς μιας ενός διαφορετικού τρόπου του επιχειρήν. Είναι δύσκολο να συνδυαστεί η ιδιωτική πρωτοβουλία και τα ιδιωτικά χρήματα στη δημόσια περιουσία και αυτό να γίνει αντιληπτό, να γίνει αποδεκτό και από τις δύο πλευρές και από το σύστημα και από τον κόσμο και από όλους λίγο πολύ. Είναι λίγο δύσκολο γιατί συνήθως είναι δύσκολο, αλλά δεν είναι ακατόρθωτο. Αυτό θέλω να πω. Όσο αφορά τώρα τη δική μου εμπειρία στο συγκεκριμένο έργο, ξεκίνησε ένα ενδιαφέρον για τα συγκεκριμένα λουτρά πριν αρκετά χρόνια, καθότι ζούσα στο εξωτερικό και
Τέλος πάντων, ως επισκέπτρια στο νησί, πολύ συχνά, η καταγωγή μου εδώ, η οικογένεια όλη εδώ, ξεκίνησε ένας καημός, όπως αυτός ο χώρος ο συγκεκριμένος, τα θέρμα του κόλπου Γέρας, όπως και άλλοι χώροι που μένουν και παραμένουν αναξιοποίητοι και ρημάζουν κατά κάποιο τρόπο, δεν προχωρούν, δεν εξυγχρονίζονται, δεν μοντερνοποιούνται κατά κάποιο τρόπο. Και αυτό έμεινε για πάρα πολύ καιρό. Έκτοτε ξεκίνησε μια ανησυχία, η οποία ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο χώρο. Πέρασε ο καιρός, άλλαξαν καταστάσεις, άλλαξαν οι τοπικές αυτοδιοικήσεις, προφανώς άλλαξαν οι προτεραιότητες και για τους αρμόδιους και υπεύθυνους. Και τέλος πάντων βγήκε η απόφαση να εκμισθωθούν οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, έγινε ο διαγωνισμός, λίγο πολύ γνωστό σε όλους. Υπήρξαν 4 προτάσεις, κέρδισε η δική μας πρόταση. Υπήρξε μια μεγάλη αντίδραση από τον κόσμο γενικότερα για την ιδιωτικοποίηση της δημόσιας περιουσίας, γιατί θα γίνει, θα αλλάξει, θα κλείσει, θα κρυβίνει. Υπήρξε τέλος πάντων μια ιδιαίτερη αντίδραση και από το στενό δικό μου περιβάλλον, του στυλ «Πού πας να μπλέξεις με το δημόσιο, δεν είσαι καλά». Τέλος πάντων, μετά από ούτε ένα χρόνο βρίσκομαι εδώ και να πω ότι είναι εφικτό. Η πρόταση τότε, το Φλεβάρι του 2015, ήταν μια απλή πρόταση. Δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλα και επιβλητικά και τα πλάνα. Δεν ήταν υπερφυσικά και προφανώς αυτό άρεσε. Ήταν απλές προτάσεις, συγκεκριμένο πρόγραμμα, απλές λύσεις εξέλιξης των λουτρών. Στο συγκεκριμένο χώρο βρίσκονται 2 αρχές δεξαμενές, δηλαδή αρκετά παλιές. Αυτές σεβαστήκαμε, αυτές καθαρίσαμε, αυτές αναδείξαμε και συμπληρώσαμε. Συμπληρώσαμε και συμπληρώνουμε. Ουσιαστικά η λογική ήταν με απλά βήματα να κατά κάποιο τρόπο να καθαρίσουμε το χώρο και να του δώσουμε τίποτα παραπάνω από αυτό που του αξίζει, διότι ο χώρος ο συγκεκριμένος δεν χρειάζεται πολλά πράγματα. Χρειάζεται φροντίδα, χρειάζεται καθαρότητα, καθαριότητα, προσοχή. Χρειάζεται χρήματα. Δεν υπήρξαν αρχικώς χρήματα. Ούτε όλα αυτά τα χρήματα που φαίνονται τώρα επενδυμένα σε αυτό το μέρος μετά από ούτε 10 μήνες. Απλά γίναν κάποιες πολύ συγκεκριμένες επενδύσεις ακριβώς πάντα στα λουτρά και την ανάδειξη αυτών, στην καρδιά των εγκαταστάσεων, και από εκεί και πέρα ο κόσμος σιγά σιγά ανταποκρίθηκε, ξεφοβήθηκε, ξαναπλησίασε, το γνώρισε, το κατάλαβε, το αγκάλιασε, μπορεί και να μας λυπήθηκε, δεν ξέρω, εμένα μου αρκεί ότι άρχισε να υπάρχει πρόσβαση από όλα τα στρώματα, από όλες τις ηλικίες. Η τιμή φυσικά παρέμεινε η ίδια με το εισιτήριο του Δήμου αρχικώς. Υπάρχουν παραπάνω comfort πλέον αν κάποιος επιλέξει να κάνει κάτι περισσότερο, αλλά υπάρχει και υπάρχει δυνατότητα στον κύριο, στον κυριούλη, στον παππούλη ή στον όποιον δεν ήθελε να διαθέσει παραπάνω από τα 3 ευρώ της εισόδου, να διαθέσει μόνο αυτά για να κάνει το λουτρό του στα νερά που αγαπούσε, που θυμότανε, που αγαπά, με μια περιποίηση, με μια καθαριότητα, με ένα χαμόγελο, με λίγο προσωπικό. Και από εκεί και πέρα πήγαμε. Και από εκεί και πέρα, δηλαδή, με αυτή την οτροπία ξεκινήσαμε. Έτσι δουλέψαμε και πάνω σε αυτό κουμπώσαμε και άλλα πράγματα. Για παράδειγμα, υδρομασάζ με το νερό σε ένα χώρο, πάλι φυσικά στις εγκαταστάσεις, να αξιοποιήσουμε την παραλία, να αναδείξουμε
να δημιουργήσουμε ένα κηλικείο, τέλος πάντων ένα μπαρ, να δημιουργήσουμε τώρα πρόσφατα άλλη μία δεξαμενή εξωτερική με το νερό, το οποίο στη θερμοκρασία που βρίσκεται δεν είναι κάτι εξωφρενικό και είναι τέλος πάντων ευχάριστο. Να αρχίσει ο κόσμος να μαθαίνει από αυτό, και επαναλαμβάνω, είναι πολύ σημαντικό σε όλες τις ηλικίες, δηλαδή από νέα παιδιά 15-20 χρονών μέχρι τις πιο μεγαλύτερες ηλικίες και 80 και 85 χρονών, που το είχαν σαν συνήθεια, που το θυμόνταν και δεν μπορούσαν να έρθουν γιατί ήταν λίγο παραπάνω παραμιλημένα. Τέλος πάντων, ξεκίνησε αυτή η διαδικασία γνωστοποίησης και επαναπροσέλευσης όλου αυτού του κόσμου, του ντόπιου, και σιγά σιγά άρχισε να γίνεται και λίγο γνωστό παρά έξω. Αυτό φυσικά και χρησιμοποιώντας μεθόδους, σελίδες, διαδίκτυο, και με την φυσικά μέρημνα και του ίδιου του Δήμου σε κάποια περίπτερα και τα λοιπά, και στο επιμελητήριο που με καλούν, δηλαδή υπάρχει μία ευαισθησία, δεν μπορώ να πω ότι δεν υπάρχει κάποια ευαισθησία σε αυτό. Τώρα, το κομμάτι της γραφειοκρατίας, των χρημάτων και τα λοιπά, εγώ δεν θα αναλωθώ να πω το γιατί και το πώς. Αυτό που θέλω όμως σίγουρα να πω είναι ότι δουλεύοντας και δημιουργώντας και κάνοντας το κάτι καλά, όσο πιο καλά μπορείς, με όποιο όπλο καλύτερο μπορείς, ένα αποτέλεσμα θα βγει. Μπορεί να μην είναι άμεσα, να μην είναι άμεσο, μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα πρόσφορο, μπορεί να μην είναι υπερβολικά κερδοφόρο. Θεωρώ ότι η περίοδος που διανύουμε τώρα, οικονομικά, ανθρωπιστικά, υπαρξιακά, είναι ιδιαίτερη. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν είναι για να... πρέπει να χτίσουμε πράγματα. Και θεωρώ ότι σε αυτή τη φάση συνεχίζουμε να χτίζουμε πράγματα. Εγώ είμαι αισιόδοξος άνθρωπος. Θέλω να πιστέψω ότι ο καθένας μας στην επιχείρησή του, αν κάνει το ό,τι καλύτερο μπορεί με τα όπλα που διαθέτει, κάτι καλό θα μείνει στο τέλος. Εγώ δηλαδή αυτό το πιστεύω, είτε στον απολύτως ιδιωτικό τομέα, αλλά και γιατί όχι στη συνεργασία του ιδιωτικού τομέα με τη δημόσια περιουσία, τη στιγμή που το δημόσιο, καλός ή κακός, το είπαμε, πολλές φορές δεν βρίσκεται σε κατάσταση να μπορέσει να διαχειριστεί το ίδιο την περιουσία του. Θεωρώ προσωπικά λοιπόν ότι είναι εφικτό, καινοτομό, καινοτολμό να τολμήσω, τέλος πάντων. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να τολμήσω και να προσπαθήσω και να κάνω και να έχω ένα όραμα και να επιχειρήσω. Εγώ αυτό καλώ να σκεφτούμε λίγο πολύ όλοι, διότι η επιχείρηση δεν είναι μόνο ανοίγω ένα μαγαζί, μια πόρτα, ένα κλειδί. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ιδέα, είναι αξιοποίηση υπαρχόντων ιδεών, είναι αξιοποίηση περιουσίας ατομικής, δημόσιας. Για μένα είναι το ίδιο. Υπάρχουν τρόποι κι αλλού, και αυτό νομίζω ότι θα ήθελα να πω σήμερα. Και δεν το μετανιώσατε αυτό που κάνετε? Καθόλου. Παρά τα ρίσκα που παρά πήγαινε, τη δυσκολία και το ρίσκο και την απίθανη δυσκολία και δηλαδή πραγματικά πολλά εμπόδια. Αλλά θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάτι που δεν γίνεται με δυσκολία σήμερα, και δεν υπάρχει κάτι που δεν θα βρεις εμπόδιο, είτε αυτό είναι σε απλό θέμα ανταγωνισμού. Δηλαδή, ακόμη και όταν δεν είσαι ανταγωνίσιμος, κάνεις κάτι εντελώς μόνος σου, δεν έχει σημασία. Υπάρχει πάντα ανταγωνισμός στην ιδέα ή στην απέτηση. Σε βοηθά και βοηθιώνεσαι και όλα. Σε ευχαριστώ, ναι, πάρα πολύ, κύριε. Εγώ ευχαριστώ. Να πάμε στη Μάρο Ιβατή. Η Μάρο Ιβατή, που εταιρεία φτιάχνει σαπούνια από γάλα γαϊδούρια, γαϊδούρα, σκεριά. Ωραία πράγματα. Η εταιρεία λέγεται Electra Secrets, έτσι. Γεια σας, ονομάζομαι Μάρο Βατή και διατηρώ
τη βιοτεχνία Electra Secrets. Η βιοτεχνία ιδρύθηκε το 2005. Λίγο πιο κοντά. Συγγνώμη. Η βιοτεχνία ιδρύθηκε το 2000. Ναι, πώς να πω. Λοιπόν, η βιοτεχνία ιδρύθηκε το 2005 και έχει ως αντικείμενο την παραγωγή σαπουνιών από βιολογικό λεσβιακό ελαιόλαδο, χυλίσματα βοτάνων και θέρια έλαια. Η φιλοσοφία μας εξ αρχής ήταν ο συνδυασμός αυτός να δημιουργήσει ένα πρωτότυπο, αξιόλογο προϊόν, ασφαλές, θεραπευτικό και κατάλληλο για όλους τους τύπους του δέρματος. Στόχος μας είναι η υγιεινή προστασία του ατόμου και του περιβάλλοντος από διάφορες επιβαρυντικές ουσίες, καθώς και η ανάδειξη ενός διαφορετικού τοπικού προϊόντος. Σχετικά με την καινοτομία της βιοτεχνίας, μπορώ να πω ότι η παρασκευή των σαπουνιών γίνεται με βιολογικό ελαιόλαδο, χωρίς χημικά, χωρίς χρώματα, χωρίς ζωικά λίπη και χωρίς υποβαθμισμένα ελαιόλαδα όπως ο παρελθόν. Στην παρασκευή του χρησιμοποιούμε τη ψυχρή μέθοδο και όχι το βρασμό, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα το ελαιόλαδο να μην χάνει τις ευεργετικές του, αδεξιοδυτικές του ιδιότητες και βιταμίνες, και φυσικά με αυτή τη μέθοδο δεν έχουμε απόβλητα και δεν επιβαρύνεται το περιβάλλον. Οι συσκευασίες μας είναι ανακυκλώσιμες και τα εθέρια έλαια που χρησιμοποιούμε είναι πιστοποιημένα για φαρμακευτική χρήση. Έτσι λοιπόν έχουμε μία μεγάλη γκάμα προϊόντων, όπως τα σαπούνια και τα υγρά από το ευεργετικό γάλα γαϊδούρας, τα σαπούνια ξυρίσματος με πρόπολη, η κρέμα περιποίησης για τα γένια, καθώς και τα κεριά που γίνονται όχι από παραφίνη, αλλά με φυτική σόγια και εθέρια έλαια. Επειδή λοιπόν τα σαπούνια μας τα παρασκευάζονται από άριστες πρώτες ύλες, το κόστος είναι υψηλότερο συγκριτικά με αυτά του εμπορίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η οικονομική κρίση να επηρεάσει και εμάς. Ευτυχώς όμως ταυτόχρονα ανοίχτηκαν νέες αγορές στο εξωτερικό. Απευθυνόμαστε σε αγορές σε μέρη της Ελλάδος, αλλά όσο επιτοπλίσουν οι πωλήσεις μας γίνονται στις ευρωπαϊκές χώρες. Σχετικά με την ανθρωπιστική κρίση, πιστεύω ότι πρέπει να εκμεταλλευόμαστε τον πλούτο των προϊόντων που μας δίνει ο τόπος μας, έτσι ώστε όχι μόνο να επιβιώσουμε, αλλά και να εφεύρουμε νέους τρόπους συνεργασίας και λύσεις ανάπτυξης. Αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που θα υπάρξει ανάπτυξη σε κάποια επιχείρηση, θα αυξηθεί και η απασχόληση ατόμων και στη συνέχεια θα υπάρξει και η μείωση ανεργίας. Πρέπει όσο μπορεί ο καθένας μας να υποστηρίζει τα λεσβιακά προϊόντα, τα οποία είναι άριστα σε ποιότητα, και εδώ θα επικαλεστώ και τους τοπικούς φορείς να επιδιώξουν την τοποθέτηση των λεσβιακών προϊόντων σε εταιρείες μεγάλες όπως σούπερ μάρκετ που υπάρχουν ήδη στο νησί μας. Έχει αποδειχτεί και σε άλλα ελληνικά νησιά ότι η υποστήριξη των παραγωγών ενός τόπου αποτελεί ανάπτυξη και προτέρημα για τον τόπο αυτό. Ευχαριστώ. Η ζωή συνεχίζεται και πέρα από τα προβλήματα που υπάρχουν. Και να περάσουμε στον διάσημο Χρήστο Βαλασέλη, και το λέω αυτό διάσημο διότι δεν υπάρχει ραδιοφωνικό σταθμός που να μην υπάρχει το πρόγραμμά σας, και μάλιστα είναι μια καλή ευκαιρία να σας γνωρίσουν κιόλας οι άνθρωποι που μας βλέπουν στο διαδίκτυο, διότι νομίζω ότι το πρόγραμμα αυτό πρόκειται από μια αθηναϊκή εταιρεία. Και λέω, ο άνθρωπος αυτός δραστηριοποιείται στο Δήμο της Λέσβου, βρίσκεται εδώ. Οπότε σε ακούμε. Γεια σας, λέγομαι Χρήστος Βαλασέλης. Εδώ στη Μυτιλίνη είμαι συνέτρο και ξεκίνησα τη δουλειά μου ουσιαστικά, η βασική μου δουλειά ήταν να έχω ραδιοφωνικό σταθμό. Αυτή τη στιγμή είμαι συνέτερος σε τρεις ραδιοφωνικούς σταθμούς εδώ στην Μυτιλίνη, τον Έολο, τον Άστρα και τον Kiss FM. Παρόλο βέβαια που ξεκίνησα με το να ασχολούμαι με το ραδιόφωνο και θεωρούσα ότι αυτή θα είναι η βασική μου δουλειά, τελικά κατέληξε να είναι πλέον πια χόμπι μου τα ραδιόφωνα, απλά να τα διατηρούν οι συνέτεροι μου και εγώ να ασχολούμαι με κάτι εντελώς διαφορετικό, πράγμα που δεν το είχαμε στο μυαλό μου, το οποίο ήταν ο προγραμματισμός.
Έχω φτιάξει λοιπόν ένα λογισμικό το οποίο απευθύνεται και οι πελάτες μου, οι βασικοί μου πελάτες είναι ραδιοφωνικοί σταθμοί. Το πρόγραμμα αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται στους μισούς ραδιοφωνικούς σταθμούς της Αθήνας τουλάχιστον, σίγουρα στους μεγαλύτερους, ο Real του κυρίου Χατζη Νικολάου, ο Kiss FM, ο Athens DJ, όπως επίσης και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ραδιοφωνικών σταθμών της Θεσσαλονίκης, αλλά και έχω καταφέρει να έχω πάρει περίπου και να χρησιμοποιούν το λογισμικό μου το 80 με 90% των ραδιοφωνικών σταθμών της ελληνικής επαρχίας. Από εκεί και πέρα, ο δρόμος για να μπορέσει να γίνει αυτό το πράγμα ήταν πάρα πολύ δύσκολος. Ήθελε υπομονή. Γιατί πρώτα απ' όλα εγώ έφτιαξα το πρόγραμμα από δική μου ανάγκη. Όταν πριν από 16 χρόνια είχα το ραδιοφωνικό σταθμό και τότε ακόμα δουλεύαμε με CD και με κασέτες για να παίζουμε τις διαφημίσεις και αρχίζουν πλέον και εμφανίζονται οι υπολογιστές, χρειαζόμασταν έναν τρόπο πλέον με τον υπολογιστή να μπορέσουν να γίνεται όλη αυτή η ροή και να μην χρειάζεται πλέον να χρησιμοποιούμε κασέτες και βινήλια και CD. Παίρνω λοιπόν τηλέφωνο στην Ιταλία και όπου υπήρχε ένα παρόμοιο τέτοιο πρόγραμμα, τους ρωτάω την τιμή, ήταν ένα εξωφρενικό νούμερο τότε, ήταν 1 εκατομμύριο δραχμές, το οποίο τότε ήταν ο τζίρος του σταθμού σε 2 μήνες, ο τζίρος, όχι τα κέρδη. Δεν υπήρχε περίπτωση δηλαδή να μπορέσω να πάρω αυτό το πράγμα. Ευτυχώς ήξερα λίγο προγραμματισμό και σιγά σιγά μαθαίνοντας έβαλα το πρόγραμμα να δουλεύει, να παίζει μουσική, να κάνει playlist, να αρχίσει να παίζει διαφημίσεις και όλα τα υπόλοιπα. Κάποια στιγμή όταν ήταν ολοκληρωμένο και δούλευε, μου λένε και οι συνέτεροι μου στο ραδιόφωνο, γιατί δεν το σουλουπώνεις λίγο να το βγάλεις στην αγορά. Και όντως αυτό κάνω, το σουλουπώνω, το βγάζω στην αγορά, τυπώνω 500 CD, το βγάζω στην Ελλάδα, δεν πουλάει πουθενά, πουλάει πολύ λίγο, έχω 3, 4, 5 πελάτες. Δεν μου κόβονται τα φτερά και δημιουργώ τη jazzer.com και κάνω το εξής. Βγάζω το πρόγραμμα στα αγγλικά και κάνω το εξής. Το διαφημίζω στο Google. Έβαλα διαφήμιση στο Google και μέσα σε λιγότερο από 6 μήνες το πρόγραμμα ξεκίνησε να αρχίσει να πουλάει σε χώρες όπως ας πούμε τα Βαλκάνια ή Λατινική Αμερική, χώρες που χοντρικά, ξέρω εγώ, ταυτίζονται οικονομικά με την Ελλάδα, δεν ξέρω ακριβώς πώς να το πω, και σιγά σιγά να πηγαίνει και να γίνεται κουβέντα στο ίντερνετ και το Google τελικά να το φέρνει στα πρώτα αποτελέσματα το πρόγραμμα και να χρησιμοποιείται τώρα από μεγάλους ραδιοφωνικούς σταθμούς στο εξωτερικό. Αυτό τώρα φέρνει ένα ρεπορτάζ στον Αντένα, βγάζει ο Αντένα λοιπόν ένα ρεπορτάζ και το βλέπουν αυτό οι ελληνικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί, οι οποίοι δεν παίρνανε το πρόγραμμα. Γιατί λέγανε, θα πάρουμε το πρόγραμμα του Μυτιλινιού, θα πάρουμε το πρόγραμμα, εδώ πέρα το ελληνικό δεν θα εμπιστευόμασταν, το Μυτιλινιό θα παίρναμε. Οπότε, κάποια στιγμή όμως, όταν είδαν στο ρεπορτάζ ότι το είναι ένα ελληνικό πρόγραμμα, έκανε θράψεις στο εξωτερικό και οι Έλληνες δεν το χρησιμοποιούσαν όμως. Ξαφνικά, εμφανίστηκαν οι Έλληνες να λειτουργούν το πρόγραμμα πια. Σιγά σιγά μπήκε και στην ελληνική αγορά και ταυτόχρονα παράλληλα άρχισα να το αναπτύσσω ακόμα περισσότερο και να φτιάχνω και την τηλεοπτική έκδοση αυτού του προγράμματος, το οποίο μπορεί και αυτοματοποιεί τη ροή προγράμματος τηλεοπτικών σταθμών και ήδη χρησιμοποιείται και σε κάποιους τηλεοπτικούς σταθμούς πλέον και στην Ελλάδα. Εντάξει, ακόμα δεν μπορώ να πιάσω τα πολύ μεγάλα κανάλια, αλλά σίγουρα μπορώ να δουλέψω με τα επαρχιακά και τα τοπικά κανάλια. Αυτό που εγώ θέλω να πω είναι ότι το πρόγραμμα πάει καλά και η βοήθειά μου και που δεν έφυγα από εδώ, από το νησί, ήταν το ίντερνετ. Και ήτανε, δηλαδή, δεν χρειάστηκε να πάω στην Αθήνα. Το έκανα από εδώ πέρα και μπόρεσα και τσίμπησα επίσης και 2 προγραμματιστές και τους κράτησα εδώ πέρα πριν φύγουν από τη Μυτιλίνη, γιατί ήταν Μυτιλίνη, σπουδάσανε αλλού, ήρθαν εδώ πέρα, κάτσανε, δεν βρίσκανε δουλειά και ήταν έτοιμοι να φύγουν. Και κατάφερα και τους τσίμπησα και μείνανε πλέον εδώ στη Μυτιλίνη. Και έχουμε φτιάξει τώρα μια εταιρεία λογισμικού, δεν έχω σκοπό να την πάω,
να αλλάξω έδρα, ας πούμε. Να φύγει Αθήνα ή Θεσσαλονίκη. Γιατί είναι ωραία εδώ. Γιατί έχουμε το νησί μας εδώ πέρα και μπορούμε και πηγαίνουμε και στη θάλασσα 5 λεπτά. Και αυτό μπορούμε να το. Και ας έχει και κάποιο κόστος. Εντάξει. Διαφήμιση όμως. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι πρέπει να κάνουμε διαφήμιση. Το νησί μας και γενικότερα όλα τα πράγματά μας δεν έχουν πάρει ένα επώνυμο και δεν, επίσης δεν προβάλλονται παρά έξω. Τα ξέρουμε εμείς. Τα φτιάχνουμε εμείς, τα ξέρουμε εμείς. Είναι πολύ βασικό αυτό το πράγμα. Αυτά ήθελα να σας πω. Μα πραγματικά όταν μιλούσαμε για το πρόγραμμα Τζάσλε, νομίζω ότι είναι Αμερικανός, είναι σαν Αθηναίος. Λέω, ο άνθρωπος είναι στη Μυτιλίνη, λέω, και θα έρθει και στο συνέδριο. Και ήταν πολύ έτσι ευχάριστη έκπληξη που φαίνεται η τεχνολογία φέρνει κοντά τους ανθρώπους και μπορείς να κάνεις καριέρα και μακριά από το κέντρο. Πάμε σε μια κυρία από τη Λίμνο που μας έχει κάνει την τιμή να είναι εδώ κοντά μας, την Φωτεινή Πογιάζη. Είναι η τρίτη γενιά, Φωτεινή. Ήδη έμεινα πίσω. Στην τρίτη έμεινα εγώ. Στην τέταρτη, λοιπόν. Καλησπέρα σας από μένα. Ονομάζομαι τους Πουριάζη Φωτεινή. Αποτελώ κομμάτι της τέταρτης γενιάς και λέω κομμάτι γιατί καλώς έχω των πραγμάτων. Είμαστε 5 κορίτσια τα οποία θα διεδεχθούμε την οικογενειακή επιχείρηση. Απλά επειδή πριν έγινε συζήτηση για τον όρο καινοτομία κτλ. Να σας πω ότι το δικό μου, είμαι αρκετά νέα, είμαι 24 ετών και το δικό μου ακαδημαϊκό υπόβαθρο είναι εντελώς διαφορετικό. Έχω σπουδάσει παιδαγωγικό δημοτικής εκπαίδευσης, ωστόσο κατά τη διάρκεια των σπουδών μου είχα την ευκαιρία να ασχοληθώ με το κομμάτι της επιχειρηματικότητας εθελοντικά, κάτι το οποίο για μένα ήταν σταθμός. Και ψάχνοντας λοιπόν τον όρο καινοτομία στην πράξη, είδα και μαζί με τα βιώματα που είχα, συνειδητοποίησα ότι η καινοτομία δεν είναι απαραίτητα κάτι εντελώς ξεχωριστό, αλλά μπορεί να είναι και αξιοποίηση κάποιων πραγμάτων τα οποία εμείς τα θεωρούμε δεδομένα και αξιοποίηση τους με έναν τρόπο ώστε να δημιουργούμε νέες καταναλωτικές ανάγκες ή να παρουσιάσουμε πιο ωραία κάποια πράγματα τα οποία αποτελούν σημαντικό κομμάτι της ζωής μας. Αυτό γιατί απλά μια σύνδεση. Το δικό μου ταξίδι στην οικογενειακή επιχείρηση πρακτικά έχει ξεκινήσει τον 1,5 τελευταίο χρόνο, ωστόσο το ταξίδι της εταιρείας μας ξεκινάει από το 1912, όταν πλέον η προγιαγιά μου ιδρύει έναν μικροφούρνο στο Πορτιανού. Το Πορτιανού είναι ένα μικρό γραφικό χωριό περίπου 20 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα τη Μύρινα. Οπότε το αφήνει μετά στον παππού μου και με σταθμός μεγάλο στην οικογενειακή αυτή επιχείρηση ήταν η ανάληψη καθηκόντων πλέον ηγητικών από τους κυρίους Νικόλο και Δημήτρη Πουριάζη που αποτελούν την τρίτη γενιά, είναι ο πατέρας μου και ο θείος μου αντιστοίχως. Οι ίδιοι τότε συνειδητοποιούν ότι το ψωμί και το παξιμάδι το οποίο παρήγαγαν συνειδητοποιούν δύο πράγματα. Τα προϊόντα τα οποία παρήγαγαν, πρώτον, δεν πρέπει να, ήταν τόσο ποιοτικά που δεν θα έπρεπε να μείνουν μόνο στα στενά όρια της Λίμνου, του νησιού. Δεύτερον, ότι το κόστος παραγωγής και η διάθεσή τους μετά εκτός Λίμνου επιβαρύνονταν έξτρα λόγω της μεταφοράς. Επιβαρυνόμασταν για να έρθουν οι πρώτες ύλες και επιβαρυνόμασταν να στείλουμε και το τελικό προϊόν έξω. Οπότε προβαίνουν σε δύο πολύ σημαντικά βήματα. Το ένα είναι ξεκινούν να είναι πιο εξωστρεφείς, να προσεγγίζουν εταιρείες και εκτός Λίμνου και έτσι καταφέρουμε το 1983 να συνεργαστούμε με την αλυσίδα ΑΒ Βασιλόπουλος, όταν ακόμα ήταν υπό ελληνική ηγεσία και αριθμούσε 4 καταστήματα. Και κάτι άλλο που αποτελεί σταθμό και αποτελεί διαδικαστική καινοτομία της επιχείρησης είναι το γεγονός ότι το 1983 αποφασίζουν να ασχοληθούν με το κομμάτι του πρωτογενούς τομέα. Η Λίμνος έχει μεγάλη παράδοση κατά την Οθωμανική Αυτοκρατορία που αποτελούσε το Σιτοβολώνα του Αιγαίου. Είναι κάτι το οποίο λόγω κοινωνικο-οικονομικών συνθήκων τα τελευταία χρόνια έχει εξαλειφθεί, ωστόσο στο νησί είναι από τους πρώτους και βασικούς που ξεκίνησαν και συνεχίζουν να ασχολούνται με το κομμάτι του πρωτογενούς τομέα και να το αναδείξουν. Θα αναφερθώ στη συνέχεια σχετικά με αυτό το κομμάτι. Από τότε μέχρι τώρα κάνουμε βήματα με στόχο να είμαστε πιο εξωστρεφείς και να χτίζουμε ένα σταθερό δίκτυο συνεργασίας με καταστήματα εκτός Λίμνου. Σε ταθμό, επίσης, στην πορεία της εταιρείας αποτελεί και η συνεργασία μας με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με το τμήμα στη Λίμνο, το τμήμα διατροφής και διαιτολογίας. Τα τελευταία 7 χρόνια έχουμε πολύ στενή σχέση, κατά βάση σε ερευνητικό επίπεδο.
και υπάρχει αυτή η ανατροφοδότηση, αν θέλετε, πληροφοριών και γνώσεων. Πράγμα που είναι πολύ σημαντικό. Αξίζει να αναφερθώ στο γεγονός ότι είναι μια επιχείρηση που είναι πολύ υγιής, δεν έχει δανεισμό και επενδύει με ιδία κεφάλαια ή αξιοποιώντας προγράμματα επιδοτούμενα. Και μέσα στην κρίση το 2015 προβήκαμε σε νέα συνεργασία με μεγάλη αλυσίδα πάλι σούπερ μάρκετ, με στόχο τι και αυτή τη φορά. Να βγάλουμε ένα προϊόν το οποίο έχει μεγάλη παράδοση στη Λίμνο, το φλωμάρι Λίμνου, είναι η παραδοσιακή χυλοπίτα, και πρώτη φορά να το παρουσιάσουμε σε μια πολύ μεγάλη αλυσίδα, πάλι με την ίδια που είχα προαναφέρει, με στόχο να είναι να η παράδοση και κάτι το οποίο ποιοτικά είναι καλό να φτάσει στα ράφια, στα ράφια, στο πιάτο κάθε καταναλωτή, μάλλον περισσότερων καταναλωτών, αν θέλετε. Έτσι, εν όψη του 2015, μέσα σε όλη αυτή την αναστάτωση, επενδύσαμε, δημιουργήσαμε τρεις νέες θέσεις εργασίας και έτσι φτάνουμε σήμερα να αριθμούμε τους 20 συνολικά υπαλλήλους. Η διαδικαστική, η βασική διαδικαστική καινοτομία, όπως προείπα, έγινε σε γνωστό ότι σπέρνουμε, θερίζουμε, ζυμώνουμε, προσφέρουμε προϊόντα από το χωράφι στο ράφι. Αυτό έχει τα εξής ωφέλη. Σαφέστατα, η παραχθήσα πρώτη ύλη είναι οικονομικότερη. Πέραν τούτου, έχουμε τη δυνατότητα να ελέγξουμε το προϊόν σε όλες τις φάσεις του, από την πρώτη ύλη μέχρι το τελικό προϊόν. Άρα, εμείς ξέρουμε ότι το προϊόν μας έχει μια σταθερά καλή ποιότητα. Και όχι μόνο μια καλή ποιότητα, μια σταθερά καλή ποιότητα. Βασικό κομμάτι επίσης είναι ότι όταν σε μια κοινωνία ένας πάει καλά, αν αυτός αποφασίσει να συνεργαστεί με τον περίγυρό του, θα πάει καλά και η ομάδα γύρω του. Έτσι, σε αυτό το κομμάτι, δουλεύουμε με τη συμβολιακή καλλιέργεια, καθώς, από όσο αντιλαμβάνεστε, αν και έχουμε δικά μας εδάφη, δεν είναι αρκετή παραγόμενη ποσότητα σιτηρών. Έτσι, έχουμε βοηθήσει και το περίγυρο γύρω μας. Υπάρχουν γεωργοί οι οποίοι ζουν από αυτό το κομμάτι, ζουν επειδή καλλιεργούν και εμείς τους δεσμευόμαστε ότι θα αξιοποιήσουμε την παραχθήσα πρώτη ύλη σε μια καλή για εκείνους τιμή. Τώρα τα αρνητικά σαφέστατα έχει να κάνει με τον καιρό, ο οποίος είναι ένας αστάθμητος παράγοντας τον οποίο δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Επίσης αξίζει να αναγνωριστεί στην προσπάθεια της επιχείρησης και όχι εμένα, των γονιών μου, το ότι είναι αυτοί οι οποίοι δημιούργησαν και εδραίωσαν το brand name Παξιμάδια Λίμνου. Είναι γνωστό ότι η Λίμνος έχει εκλεκτά προϊόντα, είναι σημαντικό να εμπλουτίζουμε την γκάμα των προϊόντων. Αξίζει να αναφέρω ότι είναι ένα προϊόν με μεγάλη πολιτισμική παράδοση και συνυφασμένο με τον τόπο μας, καθώς το παξιμάδι συνήθως να το παίρνουν μαζί τους οι σφουγγαράδες, καθώς έφευγαν για μακρινά ταξίδια περίπου διάρκειας ενός μήνα και ήθελαν, φρυγάντζαν το ψώμι και το έπαιρναν μαζί τους. Είναι κομμάτι της λεωγραφίας και του πολιτισμού του τόπου μας. Η Λίμνος είναι γνωστή για τους φουγγαράδες τους. Το σημαντικό για μας είναι να μην προσφέρουμε απλά φρυγανισμένο ψωμί. Υπάρχει μια συνταγή που μένει αναλύωτη με τον καιρό, στο βαθμό που είναι επιτρεπτό λόγω των συνθήκων. Και στόχος μας είναι να προσφέρουμε υψηλά διατροφικά προϊόντα στον κάθε καταναλωτή. Και να αναφέρω κλείνοντας ότι βασικό κομμάτι είναι ότι καλλιεργούμε κατά βάση τις ντόπιες ποικιλίες σιταριών, Σιτάρι Λίμνος και Κριθάρι Παναγιά. Είναι δύο ποικιλίες σιταριών πολύ γνωστές για όσους ασχολούνται με αυτό το κομμάτι και στόχος μας είναι να τις αναβιώσουμε και να ξαναφέρουμε, να ανάγουμε ξανά τη Λίμνο σαν σιτοβολώνα του Αιγαίου και όχι μόνο. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε είναι οι ίδιες, όπως το γνωρίζετε, με κάθε επιχείρηση, όπως είναι σε κάθε επιχείρηση και ιδιαίτερα σε αυτές που βρίσκονται στην νησιωτική, στα νησιά γενικότερα. Ένα σημαντικό μειονέκτημα για μας είναι ότι η έλλειψη branding, η έλλειψη ενιαίου branding προώθησης της Λίμνου και γενικά των νησιών του Βορείου Αιγαίου είναι κάτι που αποτελεί ένα σταλτικό παράγοντα στη διέξοδό μας στην αγορά, καθώς υπάρχουν πολύ ισχυρά brand, βλέπε Κρήτη, οι οποίοι έχουν επενδύσει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Και είναι εδώ όπου νομίζω ότι εμείς οι νέοι πρέπει να γυρίσουμε και να χτίσουμε πράγματα πάντα στη συνέχεια όσων έχουν κάνει οι προγενέστεροι. Οι ευκαιρίες είναι πολλές, γιατί βλέπουμε ότι το μάρκετινγκ και η καινοτομία και βλέπουμε ότι με το μάρκετινγκ ότι μπαίνει πάρα πολύ δυνατά στη ζωή μας. Υπάρχουν καταναλωτικές τάσεις ποικίλες. Μπορεί από τη μία να είναι δυσχερείς οικονομικές συνθήκες, αλλά από την άλλη υπάρχει κόσμος που θα επιλέξει να πληρώσει κάτι παραπάνω προκειμένου να πάρει ένα τρόφιμο που ξέρει ότι θα του προσφέρει περισσότερα θρεπτικά συστατικά και θα είναι κατάλληλο για εκείνον. Οπότε αυτό είναι για μας μια ευκαιρία. Δεν θέλω να πάρω παραπάνω από το χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Μπράβο. Αν και τελείωσε το παιδαγωγικό, συνεχίζει την οικογενειακή παράδοση και τα πας και μια χαρά. Και πολύ ωραία. Πάμε τώρα σε κάποια άλλη εναλλακτική μορφή τουρισμού.
Πάμε στο γαμήλιο τουρισμό, ένα άλλο νεαρό παλικάρι εδώ που συνεχίζει την επιχείρηση την οικογενειακή. Είναι ο πρόδρομος ο Πατερέλης, γευτήκαμε και τα υπέροχα κρασιά του στο μεσημέρι. Προσωπικά επισκέφθηκα τη μονάδα τους και μου άρεσε πάρα πολύ, είναι ένα κόσμημα εδώ στην περιοχή. Όπως λέει ο κύριος Μαυραγάνης, αν ξαναπαντρευτώ εκεί θα κάνω κι εγώ τη δεξίωση. Ένας υπέροχος χώρος. θα μας πείσει τώρα ο πρόδρομος. Είναι πραγματικά ένας χώρος, λες και βρίσκεσαι, πού ή τι είπαμε. Άστα, το τζάμπα πέθανε. Δεν υπάρχει τζάμπα. Εδώ δεν έχουμε, όχι, όχι. Σ' ακούμε, πρόδρομε. Καλησπέρα σας. Αρχικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση που μου κάνατε και το επιμελητήριο και όλους τους παράγοντες που συντέλεσαν σε αυτή την προσπάθεια και να πω ότι τέτοιες προσπάθειες πρέπει να επιβραβεύονται και να επικροτούνται γιατί βοηθάνε τόσο πολύ και στη διαφήμιση του νησιού μας και την προβολή έξω στο εξωτερικό αλλά και των τοπικών προϊόντων που έχουν μεγάλη ιστορία και μεγάλη αξία. Όπως σας είπε και η κυρία Ραλιό, είμαι ο πρόδρομος Πατερέλης. Είμαι φαρμακοποιός και εκπρόσωπος της εταιρείας Συνοφόρος που δραστηριοποιείται πέρα από το χώρο της παραγωγής κρασιού και στο κομμάτι του εινοτουρισμού και του γαμήλιου τουρισμού. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη αυτής της μορφής τουρισμού είναι η έγκριση από τον ΕΟΤ σε συνδυασμό με τις κατάλληλες και ανάλογες εγκαταστάσεις οι οποίες πιστοποιούνται με το ειδικό σήμα του ΕΟΤ. Όπως για παράδειγμα η δυνατότητα εστίασης, η δυνατότητα συνεδριακού και εκθεσιακού χώρου και μουσιακού χώρου, η ενοικίαση δωματίων και άλλα. Ακούμε. Η διοργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων αποτελεί πόλο έλξη για ένα μεγάλο κομμάτι τουριστών οι οποίοι θέλουν να επισκεφτούν την Ελλάδα και τα ελληνικά νησιά. Έρχονται στο νησί μας και θέλουν να τελέσουν τη δεξίωση του γάμου τους και παράλληλα στο χώρο του κτήματός μας και παράλληλα να γευτούν τα υψηλής ποιότητας κρασιά μας. Είναι πρόσφατα τα παραδείγματα γάμων από την Αμερική, την Αγγλία που έχουν γίνει στο κτήμα μας αλλά και από άλλες χώρες όπως η Ταϊλάνδη, η Κίνα και η Γερμανία. Έτσι λοιπόν, πέρα από το οικονομικό όφελος, γίνεται μια μεγάλη διαφήμιση και προβολή του νησιού μας και των τοπικών προϊόντων του στο εξωτερικό και αυτό είναι πολύ βασικό ειδικά αυτή την περίοδο και θεωρώ ότι το έχουμε πάρα πολύ ανάγκη. Σε αυτό φυσικά βέβαια και βοηθάει και η λειτουργία της Καθολικής Εκκλησίας στην πόλη μας όπου φυλάζονται τα οστά του Αγίου Βαλεντίνου. Κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι πέρα από τη θάλασσα, τη φύση, τα όμορφα τοπία ο γαμήλιος τουρισμός μπορεί να αποτελέσει ένα βασικό προορισμό για ένα μεγάλο αριθμό τουριστών στο νησί μας. Ακολουθεί ένα μικρό απόσπασμα από ένα τέτοιου τύπου γάμο που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες μέρες στο κτήμα μας. Η αρχή γίνεται στην εκκλησία, όπως σας είπα, που φυλάζονται τα λείψανα του Αγίου Βαλεντίνου. Το συγκεκριμένο ζευγάρι, ο γαμπρός, έχει κάποιες ρίζες από το νησί μας αλλά δραστηριοποιείται και επαγγελματικά στην Αγγλία, είναι Ελληνοάγγλος, ενώ η κοπέλα είναι από την Ινδία. Και αυτός ο γάμος ήταν αιτία για να έρθει και να επισκεφτεί πολλοί κόσμος το νησί μας από διάφορες χώρες. Fiona.
πολύ σύντομο κήρυγμα που έκανα, αναφέρθηκα και ίσως για όσους από τους συγγενείς μπορεί να με το γνώριζαν ή όσους ήταν καλεσμένοι, ότι στο ναό φυλάσσουμε τα λείψανα, μέρος του λείψανου του Αγίου Βαλεντίνου. Και ότι σε μια εποχή που τα διαζύγια είναι τόσο πολλά, το να υπάρχει λοιπόν ένας Άγιος προστάτης του υγιούς έρωτα και της αγάπης της θυσιαστικής είναι επιτακτική ανάγκη. Ήρθαν πάρα πολλοί συγγενείς από το Σουιλάνκα και από τον Καναδά και από δικιά μας πλευρά ήρθαν οι... Συγκεκριμένη κυρία είναι η μητέρα του Γαμπρού. ...από την Πολωνία, η αδελφή μου που ήρθε από τη Γαλλία, ο αδελφός μου που μένει Αφρική και ήρθε από την Αφρική. Ήταν πολύ συγκινητικό να δούμε όλους αυτούς. Και οι φίλοι μας, και οι φίλοι μας που ήρθαν από την Αγγλία. Τραγουδάει ένας κύριος ο οποίος είναι πολύ γνωστός στην Ινδία, είναι αυτό που λέμε στο Bollywood και έπαιξε ένα πολύ καθοριστικό ρόλο στη διασκέδαση αυτής της συγκεκριμένης βραδιάς. Σήμερα γίνεται μια πολύ σημαντική εκδήλωση στο χώρο μας, που έχει να κάνει με την προσπάθεια και που κάνουν τα τελευταία χρόνια να γίνουν κάποιοι γάμοι από το εξωτερικό στο νησί μας και στο Ηνωπείο. Σε αυτό βέβαια βοηθάει πάρα πολύ και το γεγονός ότι τον τελευταίο χρόνο βρίσκονται στο νησί τα οστά του Αγίου Βαλεντίνου στην Καθολική Εκκλησία που υπάρχει στην πόλη μας, στη Μυτιλήνη. Αυτό είναι μία νέα μορφή τουρισμού, ο λεγόμενος γαμήλιος τουρισμός, που μας δίνει αυτή τη δυνατότητα έτσι να φέρουμε κόσμο που θα δει το χώρο μας, θα δει το νησί μας, θα μείνει εδώ, θα ξεναγηθεί, θα γνωρίσει τις ομορφιές του νησιού και παράλληλα είναι, όπως σας είπα, μία μορφή τουρισμού η οποία δεν έχει να κάνει μόνο με τον ήλιο και τη θάλασσα, αλλά με κάτι ιδιαίτερο. Νομίζω είναι οκ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και να περάσουμε στον κύριο Μητσάκη, το Ούζο Πλωμάρι που είναι και χορηγός του συνεδρίου, να κλείσουμε το πάνελ και τις εργασίες του 10ου Πολυσυνεδρίου, μια πολύ δυνατή εταιρεία που σαφώς συμβάλλει και στον τουρισμό της, του χώρου, γιατί ταξιδεύει, είναι πολύ τάξιδη η εταιρεία. Σωστά. Καλησπέρα και από μένα. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την εκδήλωση, την μεταφορά του Πολυσυνεδρίου που διευθύνεται στο νησί μας, στην Παραμεθόριο, που παρότι ζούμε σε μια εποχή που η πληροφορία κινείται με εκπληκτικούς ρυθμούς, δυστυχώς αισθάνεται απομονωμένο. Και είναι απομονωμένο γιατί μεσολαβεί η θαλάσσια μεταφορά, οι αποστάσεις γίνονται ξαφνικά μεγάλες και το κόστος εκτοξεύεται όταν θέλεις να επιχειρήσεις αυτό το νησί. Το περίφημο μεταφορικό ισοδύναμο, να δούμε πότε θα το βοηθήσει και θα του δώσει μια λύση η όποια ελληνική κυβέρνηση. Είναι πάρα πολλά χρόνια τώρα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε κάποια στιγμή να δοθούν λύσεις στο περίφημο μεταφορικό ισοδύναμο, δηλαδή το τεράστιο μη ανταγωνιστικό κόστος. Λοιπόν, η εταιρεία που διευθύνω ονομάζεται Ποτοπία Πλωμαρίου Ισίδωρος Αρβανίτης Ανώνυμη Εταιρεία. Δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία ενοπνευματοδών ποτών και αποσταγμάτων. Ξεκινάει η δραστηριότητά της στο πλωμάρι της Λέσβου, όπου η Ισίδωρος Αρβανίτης έφτιαξε την περίφημη συνταγή του μόνιμου ούζου του, δημιουργώντας το μοναδικό και περίφημο ούζο πλωμαρίου Ισίδωρου Αρβανίτου. Μετά από 120 και πλέον χρόνια, η εταιρεία, χρησιμοποιώντας την ίδια συνταγή και τον παραδοσιακό τρόπο παραγωγής, δηλαδή απόσταξη
σε σχηροποίητους μικρούς χάλκινους άμβικες, συνεχίζει να παράγει το ίδιο ούζο μέσα σε μια παραδοσιακή συσκευασία, προσφέροντας την ίδια ισορροπημένη και λεπτή γεύση του. Από το 1992, η ποτοπία Πλωμαρίου Ισίδωρος Αρβανίτης ανήκει στην οικογένεια Καλογιάννη. Πέμπτη γενιά ποτοποιεί. Η εταιρεία που είναι 100% ελληνική συνεχίζει να παράγει το εκλεκτό ούζο Πλωμαρίου χρησιμοποιώντας την ίδια αρχική συνταγή με έμφαση στις εξαιρετικές πρώτες ύλες και τον ίδιο παραδοσιακό τρόπο απόσταξης. Το ούζο Πλωμαρίου σφραγίζεται στη γνωστή παραδοσιακή συσκευασία με το χαρακτηριστικό φελό και προσφέρει μια πολύτιμη ισορροπία γεύσης που επιτυγχάνουν τα πιο εκλεκτά ποτά με ονομασία προέλευσης. Από το επαναλανσάρισμα που έγινε το 1996, πριν από 20 χρόνια, ξεκίνησε και μια παράλληλη έντονη προβολή, είτε με τηλεοπτικά σποτ, είτε στον έντυπο τύπο, είτε με αφίσες πίζα, είτε και με άλλους τρόπους, θέατρα, κινηματογράφη, λεωφορεία, τρόλεϊ, ώστε να γίνει γνωστό στο κοινό της Ελλάδος που δεν το ήξερε. Πάντοτε σε όλα αυτά, σε όλες αυτές τις ενέργειες προβολής έπαιζε το ούζο Πλωμάρι και το Πλωμάρι και το νησί. Από τότε μέχρι και σήμερα πάντα έπαιζε το Πλωμάρι και το νησί, θέλοντας έτσι να το δέσουμε το προϊόν με το Πλωμάρι και το νησί και επίσης να διαφημίσουμε τον τόπο. Η ραγδαία ανάπτυξη των προϊόντων της εταιρείας στην ελληνική αγορά αλλά και η ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας ποτοπίας Πλωμαρίου Ισιδώρου Αρβανίτη, η οποία ήδη το 2005, 10 χρόνια μετά το λανσάρισμα, είναι leader στην ελληνική αγορά, έχει μερίδιο της αγοράς 37% και κάνει εξαγωγές σε 17 χώρες. Αυτό όμως έκανε απαραίτητο τη μεταφορά του αποστακτηρίου σε νέο μεγαλύτερο χώρο και έτσι το καλοκαίρι του 2005 το αποστακτήριο μεταφέρθηκε σε νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, όπου σύντομα πιστοποιήθηκε από την DIV Austria Ελλάς κατά ISO 22000-2005 για να μπορέσει να συνάψει πλέον συμβόλαια και σε μεγαλύτερες χώρες του εξωτερικού, όπου έπρεπε να έχει συγκεκριμένες πιστοποιήσεις. Το 2008 προστίθεται και τρίτη γραμμή τυποποίησης μαζί με σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και άλλους αυτοματισμούς, και το 2010, ενώ μεγαλώνει η εταιρεία με πολύ γρήγορους ρυθμούς, βλέπει ξαφνικά η διοίκηση να επέρχεται μία κρίση που έπρεπε σύντομα να βρεθεί ένας τρόπος να την ξεπεράσει. Στελέχωσε έτσι ένα νέο τμήμα εξαγωγών. Σκοπός ήταν η μεγαλύτερη ανάπτυξη των προϊόντων που παράγει σε νέες αγορές. Ταυτόχρονα έκλεισε συμφωνίες και με άλλους ανεξάρτητους παραγωγούς στον τομέα της παραγωγής είτε και της εμφιάλωσης ποτών, όπως είναι το ούζο Ματαρέλι, το ούζο Σαν Ριβάλ, το ούζο Παρθενών και το μπράντι Πάνθεων, όπως και άλλα στη συνέχεια προϊόντα. Προς την κατεύθυνση λοιπόν αυτή προχώρησε σε ένα ακόμα σημαντικό βήμα, παρουσιάζοντας το 2011 στην ελληνική αγορά το πρώτο premium ούζο τριπλής απόσταξης του ούζου Πλωμαρίου Άδωλο. Το 2013 εκδίδει ένα πολύ εντυπωσιακό λεύκομα, εξαιρετικές εκπληκτικές εικόνες, όπου βλέποντάς τις κάποιος, ονομάζεται εικόνες εξ αποστάξεως, συνειδητοποιεί το δέσιμο που έχει το προϊόν με τον τόπο, το φως, τον ήλιο, τα χρώματα, τα προϊόντα της γης, τα προϊόντα της θάλασσας και τους κατοίκους του τόπου. Υπάρχει στα μεγάλα βιβλιοπωλεία, ακόμα κυκλοφορεί. Το 2014, μετά από 4 χρόνια έρευνας και εξέλιξης, η εταιρεία και πάλι καινοτομεί και λανσάρει στην ελληνική και τις διεθνείς αγορές ένα νέο πρωτοποριακό ποτό μαστίχας, την M-Dry μαστίχα, όπως την ονομάζουμε, που είναι για πρώτη φορά μαστίχα όχι λικέρ αλλά spirit drink. Ανοίγει πλέον μια νέα κατηγορία η οποία είναι μαστίχα dry, όχι λικέρ. Πολύ σημαντικό. Την ίδια εποχή ανατίθεται η διανομή όλων των προϊόντων στο δίκτυο της 3Ε Ελλάς,
με σκοπό τη δυνατότητα αξιοποίηση του μεγαλύτερου δικτύου διανομών στην Ελλάδα με πλήρη γεωγραφική κάλυψη. Επίσης, την ίδια εποχή στην ποτοπία Πλωμαρίου Ισιδώρου Αρβανίτη ανήκει και το μπραντ Δεκαράκι Τσίπουρο Τυρνάβου, το οποίο είναι ένα προϊόν παραδοσιακών παραγωγών στην περιοχή του Τυρνάβου. Ξεκίνησε τις πωλήσεις του το 2013 και φέτος το 2016, σε 2,5 χρόνια, έχει περάσει στη δεύτερη θέση σε πωλήσεις επώνυμων τυποποιημένων τσίπουρων pop. Η εταιρεία πλέον απασχολεί 65 άτομα μόνιμο προσωπικό, εκ των οποίων οι 37 είναι πτυχιούχοι διαφόρων ειδικοτήτων, και τη θερινή περίοδο προστίθεται 15 άτομα για να καλύψουν την αυξημένη ζήτηση. Παράλληλα στηρίζει και πάρα πολλές οικογένειες προμηθευτών στο νησί, αγροτών, μεταφορέων και άλλων επαγγελμάτων. Το 2015 εγκαθίσταται και τέταρτη γραμμή τυποποίησης και επιπλέον εξοπλισμός. Παράλληλα υπογράφει συμφωνία με μεγάλη εταιρεία του Ιράκ, η οποία για χρόνια αντιπροσωπεύει εκεί του Ούζου Πλωμαρίου, βάσει της οποίας παράγονται στο Πλωμάρι για λογαριασμό της αρκετά αλκοολούχα ποτά βασιζόμενα σε παραδοσιακές συνταγές της χώρας τους με σκοπό να εξάγονται σε όλο τον κόσμο από το Πλωμάρι. Τον ίδιο χρόνο η εταιρεία πηγαίνει στο μεγαλύτερο διεθνή διαγωνισμό ποτών στην Αυστρία με το Ούζο Πλωμάρι και με τη Μαστίχα. Το Ούζο Πλωμάρι παίρνει το διπλό χρυσό βραβείο και η Μαστίχα το ασημένιο. Την ίδια εποχή η εταιρεία μας γιορτάζει τα 120 χρόνια από την ίδρυσή της. Αποφασίζει να ανοίξει τις πόρτες του αποσταχτηρίου για το κοινό. Προχωρά σε μια μεγάλη επένδυση, διαμορφώνει κατάλληλα τους χώρους, προσλαμβάνει το κατάλληλο προσωπικό, εκθέτει μουσιακά αντικείμενα και προσκαλεί πλέον σε μια διαδραστική καινοτόμο ξενάγηση στην ιστορία, την παράδοση, τους χώρους παραγωγής και τυποποίησης, όλους τους Έλληνες και ξένους επισκέπτες. Πιστεύουμε ότι σε λίγα χρόνια θα είναι προορισμός πλέον η επίσκεψη στον κόσμο του Ούζου. Επίσης, πριν από 20 χρόνια, με την εξαγορά από την οικογένεια Καλογιάννη, ξεκίνησε η ποτοπία Πλωμαρίου, ένα πρόγραμμα αγοράς χρημάτων στην περιοχή του Λισβορίου, κατάλληλο για την καλλιέργεια γλυκανίζου που είναι και η βασική πρώτη ύλη για να κάνει ούζο, ώστε να είναι αυτάρκης, αλλά ταυτόχρονα να μπορέσει να το αναβαθμίσει. Αγόρασε τα κατάλληλα μηχανήματα, προσέλαβε προσωπικό και ξεκίνησε ένα πρόγραμμα αναβάθμισης. Σύντομα είχαμε γλυκάνισο πιστοποιημένης βιολογικής καλλιέργειας που είναι το μοναδικό στην Ελλάδα, και φέτος αποφασίσαμε με μια ομάδα από το επιστημονικό προσωπικό μας να συντάξουμε ένα φάκελο με σκοπό την πιστοποίηση του γλυκάνισου Λισβοριού, που από τους περισσότερους θεωρεί το καλύτερο στον κόσμο, ως pop προϊόντος. Σήμερα, μετά από 6 χρόνια κρίσης, η εξωστρέφεια και η προσπάθεια ανάπτυξης νέων προϊόντων έχουν αναπληρώσει σε μεγάλο βαθμό την πτώση της ελληνικής αγοράς. Σήμερα το μερίδιο στην ελληνική αγορά για το ούζο Πλωμαρίου είναι περίπου 40%. Παράγουμε 3 εκατομμύρια λίτρα ούζου, διπλή απόσταξη 100% απόσταγμα, και τα οποία εμφιαλώνονται σε 10 εκατομμύρια φιάλες. Από αυτή την παραγωγή το ποσοστό εξαγωγών είναι 65% και ταξιδεύει σε 43 χώρες. Την περασμένη εβδομάδα φορτώσαμε για την Κορέα την πρώτη αποστολή και προχθές πήραμε παραγγελία για την Παραγουάη. Αυτό σημαίνει πλέον ότι το ελληνικό ούζο πάει σε χώρες που δεν υπάρχει το ελληνικό στοιχείο, άρα είναι ένα προϊόν που μπορεί να το πιει ο οποιοσδήποτε πολίτης, οποιασδήποτε χώρας. Είναι ένα εξαιρετικό προϊόν και αυτό μας δίνει μεγάλη αισιοδοξία. Κάποια από τα προβλήματα, αν θέλετε να πούμε, γιατί έχουμε και προβλήματα, όπως και όλοι οι επιχειρηματίες και όσοι γενικά επιχειρούν, όχι μόνο στο νησί, είναι πλέον ότι οι περισσότερες πρώτες ύλες είναι εισαγόμενες. Αυτό σημαίνει ότι με το που θα μπει η παραγγελία πρέπει να πάρει την προκαταβολή. Όταν θα είναι έτοιμη, πρέπει να την εξοφλήσει για να φορτώσει ο ξένος προμηθευτής και να σου στείλει την παραγγελία σου. Θα την παραλάβεις. Προφανώς αυτά τα υλικά θα επαρκέσουν για τους επόμενους 2-3 μήνες, που όταν θα τα χρησιμοποιήσεις και πουλήσεις το προϊόν σου, είτε το στείλεις στο εξωτερικό είτε στην Ελλάδα, μετά από 2-3 και 4 μήνες θα πληρωθείς. Λοιπόν, έχουν έρθει λοιπόν πάνω από 6 μήνες μπροστά όλες οι πληρωμές.
Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα με την χρηματοδότηση και αν δεν βοηθήσουν οι τράπεζες, δεν θα ξεκινήσει τίποτα σε αυτή τη χώρα, κύριε Γενικέ. Οι τράπεζες κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου, μόνο ξέρουν να έχουν 18 και 20% επιτόκια στις κάρτες και στα υπόλοιπα προϊόντα και υπηρεσίες που μας παρέχουν, αλλά βοήθεια δεν έχουμε. Δεν ξέρω πόσα δις έχει δώσει ο ελληνικός λαός από τα περίφημα πολλά μνημόνια που έχουν πάει για να χρηματοδοτήσουν, να επαναχρηματοδοτήσουν και να ξανά επαναχρηματοδοτήσουν τις τράπεζες, αλλά οι τράπεζες σε εμάς δεν δίνουν τίποτα. Το κόστος είναι τεράστιο, οι όροι πολύ δυσμενείς, τα όρια όπως λέμε, τα περιθώρια τα κατεβάσανε, δηλαδή δουλεύαμε με τρεις τράπεζες με 1 εκατομμύριο και ξαφνικά σε κάποιες τράπεζες λέει πάει στα 500, φέρε πίσω τα 500. Άντε να τρέξεις να μαζέψεις 500 να τα δώσεις πίσω, γιατί από το 1 εκατομμύριο σε πήγε στα 500. Λοιπόν, όλα αυτά είναι μια μεγάλη τροχοπέδη. Σε κάθε προσπάθεια επένδυσης ή ακόμα και ανάπτυξης νέων προϊόντων είτε και νέων αγορών. Εμείς προχθές φορτώσαμε 2 κοντέινερ, μιλάμε για χιλιάδες μπουκάλια, μια πολύ μεγάλη παραγγελία από νέα εταιρεία που τροφοδοτεί 2 μεγάλες αλυσίδες στη Μόσχα, η μία μάλιστα είναι η δεύτερη στη Ρωσία, μιλάμε για 950 σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, αυτό όμως για να γίνει, εγώ έπρεπε να έχω υλικά, πρέπει να καλύψω τα κόστη μου για να φύγουν οι ταλίκες και τα λεφτά να τα πάρω μετά από 2 μήνες. Κάτι πρέπει να γίνει. Λοιπόν, επίσης η ελληνική αγορά έχει τεράστια προβλήματα με τη μεγάλη συγκέντρωση που γίνεται πλέον και απ' την άλλη υπάρχει μια μεγάλη αβεβαιότητα στο θέμα των εισπράξεων. Δηλαδή, όπως λέμε, ο πιστωτικός έλεγχος πρέπει να είναι πολύ αυστηρός για να μην χάζει λεφτά. Και όταν λέω η τάση συγκέντρωσης, εννοώ πλέον ότι οι ξένες πολυεθνικές περνάνε ήδη σε ξένα χέρια άλλων πολυεθνικών και βλέπουμε ξαφνικά αλυσίδες μεγάλες ελληνικών σούπερ μάρκετ να τις αγοράζουν άλλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, που αυτό όταν λέω συγκέντρωση σημαίνει ότι αν είχαμε 7 πολυεθνικές ξένες στην Ελλάδα με αλυσίδες σούπερ μάρκετ, σε λίγο θα έχουμε 2, μπορεί και 1, η οποία θα πουλάει όσο θέλει σε όλους εμάς. Το δε ελληνικό δημόσιο θα παίρνει 24% ΦΠΑ. Λοιπόν, να πω και 2 λόγια κλείνοντας για το όραμα της ποτοπίας Φλωμαρίου Ισίδωρος Σαρβανίτης. Είναι να αναδειχθεί το ούζο ως το ελληνικό ποτό που μπορεί και δικαιούται να πάρει μία θέση στη διεθνή αγορά ποτών με ονομασία προέλευσης. Είναι πουγουέ το πλωμάρι. Στόχος είναι η κατάκτηση νέων αγορών στις οποίες το ούζο θεωρείται ακόμα ως ethnic προϊόν, κάτι που περιορίζει την κατανάλωσή του. Κατά συνέπεια το ούζο πρέπει να γίνει ευρέως γνωστό. Ο τρόπος κατανάλωσής του, πολύ σημαντικό, να διαδοθεί και το κυριότερο, θα πρέπει να διαδοθούν οι αξίες τις οποίες το ούζο πρεσβεύει για τους Έλληνες. Με τη διάδοση του ούζου, ένα ακόμη καθαρά ελληνικό χαρακτηριστικό γνώρισμα διαδίδεται παγκόσμια, με αντίστοιχα ωφέλη για την Ελλάδα και φυσικά υπάρχουν και τα οικονομικά ωφέλη από την αύξηση των εξαγωγών και της ντόπιας απασχόλησης. Ευχαριστώ πολύ. Ξεκινήσαμε, τελειώσαμε. Προβλήματα ξεκινήσαμε, προβλήματα τελειώσαμε. Αλλά πάντα αισιόδοξη. Αισιόδοξα και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Βλέπω τη φίλη μου τη Βούλα την Πατουλίδου, η οποία από το πρωί μέχρι τώρα βρίσκεται σε μία καρέκλα και τη βλέπω που κουνιάται δεξιά και αριστερά. Έχουμε και τον κύριο Κόκκινο και τον κύριο Μεσσηνιά και τον κύριο Λουφάκη που από το πρωί βρίσκονται εδώ. Και είναι πολύ ενθαρρυντικό που παρόλα τα προβλήματά μας, παρόλα την γκρίνια κάποιων ανθρώπων, το ότι υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να ακούν ωραία πράγματα, που ψάχνονται, που τέλος πάντων η δράση φέρνει αντίδραση και αυτό είναι ωραίο, κάτι θα βγει. Φτάνοντας στο τέλος και πριν σας διαβάσω πολύ σύντομα τα συμπεράσματα του 10ου Πολυσυνεδρίου Καινοτομία και Ανάπτυξη, δώσουμε και τα 3 βραβεία και να πάμε να χαλαρώσουμε στην υπέροχη βεράντα του κτηρίου, θέλω να δώσω πολύ σύντομα το βήμα στην εκπρόσωπο τύπου του Ερυθρού Σταυρού, γιατί ο τίτλος του συνεδρίου είναι Καινοτομία και Ανάπτυξη, αλλά εκεί που κάναμε focus ήταν στη γεωργία, στον τουρισμό και στην επιχειρηματικότητα εν μέσω ανθρωπιστικής κρίσης που το βιώσατε πολύ έντονα εσείς στο αίμα σας και όλη η Ελλάδα φυσικά στην συνέχεια. Αν δεν υπήρχαν φορείς και δει και ο Ερυθρός Σταυρός, ίσως να μην είχαν γίνει πολλά πράγματα. Οπότε την κυρία Ελένη Ρατζή να τη φωνάξω. Πολύ σύντομα, κυρία Ρατζή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχετε και τις θερμές ευχαριστίες και τα θερμά χαιρετίσματα του Πρόεδρου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, του κύριου Αντώνιου Αυγερινού.
Με κάποιο τρόπο ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έχει κάποια σχέση με αυτό εδώ το συνέδριο, γιατί ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με την τεράστια συμβολή του και το μεγάλο έργο του που επιτελεί στο προσφυγικό και μεταναστευτικό πρόβλημα βοηθά καθοριστικά ώστε να μειωθούν οι συνέπειες του ζητήματος αυτού στην κοινωνία και κατ' επέκταση σε τομείς όπως ο τουρισμός που συζητούσαμε νωρίτερα. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός είναι ο μεγαλύτερος φιλανθρωπικός οργανισμός στην Ελλάδα και τον κόσμο. Πρόσφατα, μάλιστα, γιορτάσαμε και στη Θεσσαλονίκη τα 139 χρόνια ίδρυσής του στη χώρα μας. Και είναι ο μεγαλύτερος αρρωγός της πολιτείας αυτό εδώ το μεγάλο πρόβλημα, διότι ένα, διαθέτει την τεχνογνωσία που πηγάζει από την τεράστια εμπειρία που έχει από τη Διεθνή Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού και Ερυθρά Σιμισελίνου. Δεύτερον, έχει την οικονομική δυνατότητα μέσω του χρηματοδοτικού προγράμματος έκτακτης ανάγκης, μέσω του οποίου έχουν εγκριθεί 28 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα για τις δομές του Ερυθρού Σταυρού σε όλη τη χώρα. Και επίσης ένα μέρος αυτών των χρημάτων, τα 12 εκατομμύρια, έχουν μετατραπεί σε περισσότερα από 600.000 δέματα ανθρωπιστικής βοήθειας και σε περισσότερους από 125.000 πρόσφυγες που έχουν δεχτεί ιατρονοσηλευτική φροντίδα στις άρτια εξοπλισμένες κινητές ιατρικές του μονάδες. Και τρίτο και πολύ σημαντικό, ότι διαθέτει πάρα πολύ έμπειρο προσωπικό, τα στελέχη του, οι επαγγελματίες του και οι εθελοντές του είναι άρτια εκπαιδευμένοι, αρκεί να σας πω και επιστοποιημένοι, αρκεί να σας πω ότι 450 ώρες είναι η εκπαίδευσή τους. Τώρα, για να περάσουμε στη Μυτιλήνη πάρα πολύ γρήγορα, εδώ που βρισκόμαστε σήμερα, όπου γίνεται το 10ο Πολυσυνέδριο, στον Μόλυβο και τη Σκάλα Σικαμιάς από το περασμένο φθινόπωρο, όταν οι αφίξεις με βάρκες έφταναν τις 4 και 5.000 ημερησίως, οι Σαμαρίτες διέσωσαν κατά μέσο όρο 2.500 ανθρώπους την ημέρα. Τους πήγαιναν αμέσως σε μια ενδιάμεση δομή στο Απάνεμο, τους προσέφεραν ιατρονοσηλευτική φροντίδα, ψυχοκοινωνική στήριξη, πρώτες βοήθειες και βοήθεια μέσω του RFL, το Restoring Family Links, που είναι η υπηρεσία επανασύνδεσης οικογενειών. Γιατί, όπως ξέρετε, πολλοί άνθρωποι χάνονται πολλά μέλη οικογενειών κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Επίσης, στο κέντρο Μόρια, που λειτουργεί ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, κάνει διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας, ξηρά τροφή, νερό και είδη προσωπικής υγιεινής σε 2.200 άτομα, καθώς και υπηρεσίες επανασύνδεσης οικογενειών. Το ίδιο ισχύει και στο Καράτεπέ. Και στο Μανταμάδος φιλοξενούνται περίπου 75 ανήλικα ασυνόδευτα παιδιά. Προσφέρει υπηρεσίες επανασύνδεσης οικογενειών εκεί. Με ποιο τρόπο? Δηλαδή, τους δίνει την δυνατότητα να τηλεφωνούν τακτικά με τρίλεπτα τηλεφωνήματα στις οικογένειές τους για να μην χάνουν την επικοινωνία μαζί τους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Αντιπεριφερειάρχη, την κυρία Πατουλίδου, η οποία είναι και τομεάρχης του τομέα εθελοντισμού του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Να ευχαριστήσω και την Ραλιό Λεπίδου και το kbusiness.gr για αυτή την ευκαιρία. Και να σας υπενθυμίσω το σύνθημα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, το οποίο είναι παντού για όλους και ισχύει και στην πράξη. Ευχαριστώ πολύ. Και πριν περάσουμε στις βραβεύσεις, κάπου εδώ πολύ σύντομα να πούμε 2-3 συμπεράσματα αυτού του πολυσυνεδρίου που αξίζει να τα έχουμε στο μυαλό μας. Σήμερα εδώ 30 ομιλητές από τον επιχειρηματικό, πολιτικό, ακαδημαϊκό και πολιτιστικό χώρο ανέδειξαν το παρόν και το μέλλον του Βορείου Αιγαίου. Ειδικότερα το νησί της Λέσβου, αυτό που υπόθηκε είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές προοπτικές ανάπτυξης. Χρειάζεται να δοθεί έμφαση στον εναλλακτικό τουρισμό, τον θρησκευτικό, τον ιατρικό τουρισμό, τον αγροτουρισμό και άλλα. Για να υπάρξει ανάπτυξη, θα πρέπει να δοθεί έμφαση και να γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευση αυτά που παρέχει η φύση και η ιστορία της Λέσβου. Τον ήλιο, τη θάλασσα, την κουλτούρα, τον πολιτισμό, το απολιθωμένο δάσος, την νησιόπη. Η προσφυγή χρήση με σταθμάλος, αυτό τη γνωρίζουμε πολύ καλά. Πάμε στην επόμενη μέρα, την επόμενη μέρα που μας ανήκει και θα μας ανήκει αν όλοι μαζί συνεργαστούμε και αν όλοι μαζί πολυπλασιάσουμε αυτά τα επιχειρηματικά παραδείγματα που ακούσαμε μόλις τώρα, γιατί μπορούν να πολυπλασιαστούν μόνο με τη συνεργασία και όχι με έχθρες
και μίση. Για άλλη μια φορά ελπίζω το cabusiness.gr να κατάφερε να βρεθεί στο επίκεντρο των γεγονότων και να αναδείξει και να προβάλλει την επιχειρηματικότητα, την τεχνολογία, τις φρέσκες ιδέες. Νομίζω, κύριε Πρόεδρε, η Γενική Γραμματέα, κυρία Πατουλίου, τα καταφέραμε. Κουτσά στραβάμε τις γκρίνιες μας, κάτι κάναμε, έτσι δεν είναι? Ήδη, τέλος, θεωρούμε δεδομένη τη δημιουργία του Γραφείου Εξαγωγών του Συνδέσμου Εξαγωγών Βορείου Ελλάδος στο Επιμελητήριο της Λέσβου, μετά την υπογραφή του μνημονίου που έχετε συνάψει. Πρέπει όλοι να συμβάλλουμε ώστε το brand name των προϊόντων της Λέσβου να γίνει διεθνές και να αυξηθούν οι εξαγωγές. Και αυτό θα συμβεί μόνο αν υπάρξει συνεργασία αυτών των φορέων και φυσικά της επιχειρηματικής κοινότητας. Τέλος, κατά τη διάρκεια του Πολυσυνεδρίου, συμφωνήθηκε η συνεργασία μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Επιμελητήριο Λέσβου. Όπως ανακοινώθηκε, θα υπάρξει κοινό μέτωπο για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στο νησί μέσω ειδικού προγράμματος Επιχειρώ στη Λέσβο και θα συνεχίζεται με τη στήριξη των νέων και κοινοτομικών επιχειρηματιών της αγοράς της Λέσβου. Όλα αυτά που έχουν υποθεί σήμερα βρίσκονται αναρτημένα στο kapalfa.business.gr με φωτογραφικό υλικό και τις ερχόμενες ημέρες θα υπάρξει όλο το συνέδριο αναρτημένο με τα συμπεράσματα αναλυτικά. Και τώρα θα ήθελα τον Γενικό Γραμματέα του Απόδημου Ελληνισμού από το Υπουργείο Εξωτερικών να βραβεύσει. Πού είσαι, Βάχο, να μας βοηθήσεις? Να βραβεύσει τον Δήμο της Λέσβου. Κάτσε ρε, ελάτε να παραλάβετε το βραβείο. Και αυτό γιατί? Δεν είμαστε εποχές τώρα να αλληλοβραβευόμαστε. Να βραβεύσουμε γιατί, παρά τις δυσκολίες, παρά τον πόλεμο αυτού του θεσμού από διάφορες πλευρές, ο Δήμος και το Επιμελητήριο της Λέσβου και φυσικά ο κ. Ξενοφόνου Μαυραγάνης από την Λέσχη Πλωμαρίου Βενιαμίνο Λέσβιος μας στήριξαν και πήρε σάρκα και οστά αυτό εδώ το συνέδριο και ελπίζω την ερχόμενη φορά που θα έρθουμε να μας αγκαλιάσει περισσότερο. Ωστόσο, εγώ ως επικεφαλής του cabusiness.gr θέλω να ευχαριστήσω και κοιτάω την κάμερά μου τους 1.300 αναγνώστες μας που μας παρακολούθησαν από όλη την Ελλάδα και ένα 20% ήταν από τη Γερμανία και την Αμερική και θέλω να τους ευχαριστήσω μέσα από την ψυχή μου για άλλη μία φορά.